Είδαμε χθες το The Booth. Ναι, κατευθείαν από το κοτέτσι, πείτε μου. Μπορεί να τρελαθώ εγώ μεσημεριάτικο. Μήκη 22 μας έκαψε στον εγκέφαλο. Θα κάτσω να σας κοιτάω. Το πρόβλημα, λέω, θα ήταν να τους έθαβε ζωντανούς τους ανθρώπους. Νεκροθάφτης δεν είναι κακό. Τι να κάνει, η δουλειά του είναι αυτή. Τώρα αρχίζουμε και κάνουμε έτσι παντού για να πονέσουμε αλλού. Πες μου, υπήρχε περίπτωση, πίστευες ότι όταν θα πάρεις τηλέφωνο εδώ θα ακούσεις μία λύση σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όλα παιδιά που μας παίρνουν είναι μέσα από τη ζωή. Εδώ η Πινελόπη με έχει, δεν μου μιλάει πλέον. Δεν διαφωνώ εγώ. Αλλά μετά που θέλει πάλι τον προηγούμενο, εκεί μπορεί να τρελαθεί. Ναι, δεν λοιπόν σε λίγο. Αυτό είναι το The Booth. Και σου απαντά στο 211-212-2130. Τόλμησέ το. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Εδώ είμαστε, μιλάμε. Δηλαδή, μόνο να μπορούσαμε να σας εξηγήσουμε τι γίνεται κάθε φορά πριν βγούμε στον αέρα. Κάμερες από εδώ, από εκεί, φεύγουν τα monitor. Πώς το λέει το κομμάτι, Welcome to the Jungle. Αυτό ακριβώς. The Jungle. Εδώ έχουμε άλλες ταχύτητες. Jungle. Εμένα είναι η Jungle και κάθε μέρα μαζί με τα μαλλιά μου που λέει, ξυπνάω κι εγώ και η ζούγκλα δεν είναι κατάσταση. Τώρα τα έχω πιάσει λίγο εδώ. Καλά, προ Παρασκευή. Σε τι φάση είμαστε που λέει και ένα φίλο μου, σε τι φάση, πώς είμαστε, καλά. Σε πολύ glitter σήμερα. Να σου πω κάτι. Μέρες τώρα, λέω, θέλω λίγο glitter. Ναι. Θέλω και κάνε σήμερα. Εγώ είπα για το χειμώνα να φέρω τσουβάλια glitter, να έχουμε να βάζουμε. Ναι. Εμείς σκεφτόμαστε από τώρα πώς θα βγούμε τα Χριστούγεννα και στα καρναβάλια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Δηλαδή, στα καρναβάλια όπως πηγαίναμε και τις προηγούμενες. Στα καρναβάλια δεν έχουμε πολύ διαφορά, αλλά για τα Χριστούγεννα είμαστε εντάξει. Υπάρχει ένα επεισόδιο σε ένα παιδικό που βλέπει κόρη μου, που έχει εξαφανιστεί τον γκλίτερ από τον κόσμο. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι θρίλερ. Είναι σε αποστολή η Μπάρμπι και ψάχνει να βρει τον γκλίτερ. Oh, no. Αυτό, θέλω απλά να σου πω. Το Ινιέρ θα μου προκαλέσει κόφωση. Εμείς, παιδιά, εμείς στις απόκριες είμαστε το ανάποδο. Εγώ επειδή φοράω περούκες φυσιολογικές των ανθρώπων, δηλαδή με μαλλί, μαύρο, κανονικό, λέω εγώ είμαι ανάποδα από τους άλλους. Οι άλλοι είναι στα καρναβάλια σαν τα καρναβάλια, εγώ είμαι καθημερινά στα καρναβάλια. Κάνει πολύ ακριβά. Είναι ναι, πολύ ακριβά. Εμένα μου το έχουν πει. Κάτι απόκριες μου βλέπει μια και μου λέει, τι ωραία περούκα. Να σου πω κάτι, είναι συγκλονιστικό αξεσουάρ τα μαλλιά σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Έχεις αυτά τα μαλλιά, δεν πρέπει να σε παρατηρείτε ποτέ. Ναι. Τίποτα. Ρεύμα να έχεις, βάζεις το χεράκι στην πρίζα και γίνεται αυτό. Και φέτος θα μας κάνεις χάρη να γίνεις πρέκακια. Σμεριάτικο. Σοφία Μπρέιβ φέτος. Μία μέρα θα ντυθείς. Ναι, θα γίνει. Ναι, οτιδήποτε. Παρακαλώ, εδώ και να μην έχεις άγχος, σου δημιουργείται. Λες Παναγία μου, τι είναι αυτό το σπίτι. Ναι. 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 Μ' ακούτε? Βεβαίως, εσύ μας ακούς. Ναι, καλό μεσημέρι. Κοπελίτσες μου όμορφες. Αγάπη μου, πώς σε λένε? Είστε... Σε λένε Γιάννα. Γεια σου ρε Γιάννα. Είστε η χαρά της ζωής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ακολουθώ καθημερινά. Και ακούγεσαι γλυκύτατη, γι' αυτό είσαι τόσο χαρούμενη, επειδή μας παρακολουθείς καθημερινά. Βεβαίως καθημερινά. Για πες μου αγάπη μου, πόσο χρόνο είσαι Γιάννα μου? Είμαι 59 χρονών. Τέλεια. Και έχω πρόβλημα με το γιο μου εξαιτίας της νύφης μου, κορίτσια μου. Δεν ξέρω. Ελληνική, δεν ξέρω πώς τον έχει κάνει έτσι. Δεν σε λυπάται καθόλου. Τι γίνεται? Για πέ μου, τι είναι τα προβλήματα? Ο γιος μου είναι 35 ετών, ναι, και η νύφη μου 34. Οκ. Okay. Και έχουν δύο γλυκύτατα παιδάκια, κοριτσάκια. Το ένα είναι 5 και το άλλο είναι 7. Τέλεια. Και εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί ο γιος μου είναι ένας χάστας. Τι είναι? Και κάνει ό,τι του λέει η γυναίκα του. Τι είναι χάχας? Χάστας. Κάνει ό,τι του λέει η γυναίκα του. Χάστας. Εγώ ξέρω το hashtag. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Χάστας. Δηλαδή. Ό,τι του λέει η λιγάμενη τα χάστας. Ό,τι του λέει η γυναίκα του, αυτός κάνει. Εγώ δεν υπάρχω πουθενά. Ακούσες. Λοιπόν,
Τι να κάνω, πιστεύει ό,τι του λέει αυτή. Μια μέρα πήγα στο Λιγάμινη. Λιγάμινη. Λέει λιγάμινη. Βεβαίως. Γιατί είναι η χάφτας. Εγώ δεν ξέρω, θα μην πεις εμένα. Και τα πιστεύει ό,τι του λέει. Και δεν ακούει καθόλου τη μαμά. Ούτε ένα τηλέφωνο να μου πάρει. Τι κάνω, αν ζω ή απεθαίνω, τίποτα. Ο γιος μου πριν παντρευτεί έπαιρνε καθημερινά τηλέφωνο. Από την ημέρα που παντρεύτηκε κοπήκαν τα τηλέφωνα. Μία μέρα πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήγα πολλά γλυκίσματα για τα παιδάκια, μπισκοτάκια, καραμέλες, σοκολάτες, ροφήματα, διάφορα. Γέμισα μία τσάντα και τα πήγα στο σπίτι. Πάω, παίρνω το γιο μου τηλέφωνο, του λέω παιδί μου, έλα να πάρεις, έχω πάρει πολλά πραγματάκια για τα παιδιά. Δεν αδειάζω μάνα μου λέει, γιατί δεν αδειάζεις. Πέσεις γυναίκα σου να πει, να τα πάρει. Ούτε αυτή δεν αδειάζει. Αυτή τι κάνει όλη μέρα, στα κομμωτήρια που πάει και δεν αδειάζει. Πού πάει, έχουμε και κορονοϊό. Πού πας κυρία μου στο κομμωτήριο. Πού πάει, για πες μου. Δεν μπορεί να πάρει μία τσάντα πράγματα. Πού πάει. Με έχει πολύ στεναχωρήσει, πάρα πολύ. Τι να σας πω. Η μέρα που μπλέξαν, κουπήκαν τα τηλέφωνα μαχαίρ. Κάθε μέρα με έπαιρνε εμένα, μετά τύπτης. Κάθε μέρα με έπαιρνε το παιδί μου και την ημέρα που πήρε αυτή τη γυναίκα, μια μέρα πήγε τα παιδιά να τα πάρω στο σπίτι μου και μου λέει, μαμά, εγώ θα το πω τη γιαγιά όλα αυτά που πήγε στην τσάντα στη μαμά σου. Την τσάντα που πήρε ο γιος μου, ναι, την πήγε στη μάνα της. Με τα γλυκίσματα μέσα. Λοιπόν, και τα παιδιά έδωσε μόνο μία σοκολατίτσα. Εγώ σου μιλώ τώρα λίγο. Βάλε και τη μητέρα της από κάτω. Σου μιλώ λίγο χαριτολογώντας, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά μου τα λες και λίγο έτσι με χαμόγελο. Δηλαδή. Τι να κάνω, σας... να πέσω να πεθάνω. Αυτό λέω. Οι σχέσεις σας, ρε παιδί μου, όντως πραγματικά δεν είναι καλές. Ή απλά θα ήθελες να είναι. Καθόλου καλέ με λέει. Δεν έχω ακούσει το όνομά μου, πώς με λένε Γιάννα. Όλο καλέ. Μήπως δεν το θυμάται, κοπέλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε ο γιος μου, πήρε την τσάντα, τα πήγε στο σπίτι, έδωσε από μία σοκολατίτσα στα παιδιά και τα άλλα τα πήγε στη μητέρα της από κάτω. Μου ήρθε εγκεφαλικό. Αγάπη μου, κοίταξε να δεις. Γιατί μου το είπανε τα παιδιά την άλλη μέρα που ήρθαν στο σπίτι μου, μου τα είπαν τα παιδιά, γιαγιά, δεν μας τα έδωσε η μαμά, τα πήγε στη μαμά της από κάτω, στη γιαγιά την άλλη. Εγώ τι θέλετε να κάνω, για πείτε μου. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε ακριβώς αυτό, θέλω να σε ρωτήσω. Η σχέση σου, εσένα το πρόβλημά σου, είναι η σχέση σου με την ύφη σου ή και με το γιο σου. Γιατί και με το γιο σου καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα γκάφι. Ναι, μεγάλο. Εμείς λέω, χαριτολογώ εγώ και λίγο, γιατί κάνω και αυτά τα βίντεο με την Ελληνίδα μάνα και είστε πάρα πολλές οι οποίες μου στέλνετε όλες μηνύματα και λέτε, καλέ, έτσι ακριβώς κάνουμε, πού το ξέρεις, έτσι ακριβώς είμαστε. Οπότε το κάνετε και λίγο με χαρά αυτό. Αλλά αν είσαι πραγματικά πληγωμένη, δηλαδή θεωρείς ότι με το γιο σου πραγματικά δεν μιλάτε. Μα είναι πολύ πληγωμένη, κοριτσάκι μου, είναι πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνω. Ωραία. Θα συζητήσουμε με τα κορίτσια, αγάπη μου γλυκιά. Νομίζω βοηθήστε, ότι... σας παρακαλώ, εσείς. Να πάρουμε εμείς τηλέφωνο, παιδί μου, θα τα κανονίσουμε όλα. Ο τρόπος σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικός όμως. Καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου έχει τη δική του οικογένεια αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά. Ναι, συμφωνώ. Αλλά αυτό το παιδί, ποιος τον έκανε και έχει αυτή η γυναίκα στην αγκαλιά της κάθε μέρα, ναι, για να ξέρω. Τώρα θα τα συζητήσουμε όλα με τα κορίτσια. Η μάνα είναι απίστευτο, παιδιά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ωραία σας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και είναι πάντα η μάνα που έχει το γιο αυτή. Και εγώ τη μάνα που κάνω έχει γιο. Δεν διευκρινίζω αν έχει κόρη. Τώρα λύστα μόνη σου, είναι λοιπόν. Είναι άλλη η μάνα. Και κάνεις και τις μάνες με τους γιους. Σοφία, σταμάτα, δεν κατέβω. Σκεφτόμαστε τα διαφορισμό. Ναι, η μάνα του άντρα στην Ελλάδα και η μάνα της γυναίκας. Λογικό. Η οποία, αν τύχει να έχει και αγόρι και κορίτσι, είναι μια άλλη κατηγορία. Μπορεί και διαχωρίζεται. Διανάμεικτη. Ναι. Σαν το παγωτό. Αμπράβο. Είναι αυτό που έλεγε στην Ατάκα. Πρόσεχε. Κυρία Γιάννα, καταρχάς, μιλήστε λίγο με το γιο σας, γιατί το γεγονός ότι δεν σας παίρνει τόσο συχνά τηλέφωνο, μην τα ρίχνουμε και όλα στην κοπέλα. Μπορεί από μόνος του έτσι λίγο να έχει έννοιες ο άνθρωπος κτλ. Νιώθω λιγάκι ότι είσαστε λίγο άδικοι με την ύφη σας.
Όσον αφορά τώρα τα γλυκά, θα σας πω κι εγώ ως μανούλα ότι τα παιδάκια καλό είναι να μην τρώνε τόσα πολλά γλυκά όσα πήρατε. Ενδεχομένως. Το έχω σημειώσει. Έτσι. Ενδεχομένως η μαμά των παιδιών. Ενώ η συμπεθέρα να τα τρώει. Όχι, λοιπόν, θα σας πω γιατί. Να ολοκληρώσω, μπορώ. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ενδεχομένως λοιπόν τα γλυκά να τα πήγε στη μητέρα της για να μην είναι διαθέσιμα στο σπίτι και πρίζουν τη μανούλα κάθε τρεις και λίγο. Το ξέρω γιατί συμβαίνει στο δικό μου το σπίτι. Γιατί τα παιδιά βλέπουν και ξέρουν που είναι τα γλυκά και δεν τρώνε το φαΐ τους και τρώνε τα γλυκά. Εγώ θα σας πρότεινα ότι και μία σοκολατίτσα μία φορά στο τόσο καλό είναι, αλλά δεν χρειάζεται να παίρνουμε μία σακούλα γεμάτη γλυκά, γιατί είναι κακό για την υγεία των παιδιών και επίσης δεν τρώνε το φαγάκι τους. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Ναι, αλλά αυτή η κυριούλα δεν είχε πρόβλημα, η κυρία Γιάννα, γιατί πήγε γλυκά και τα πήγε από κάτω. Mm. Και ανανάδες να πήγαινε. Δεν θα πήγαινε ανανάδες όμως, γιατί αν έπαιρνε ανανάδες δεν θα τους πήγαινε από κάτω η μαμά του. Δεν το ξέρουμε, γιατί η μαμά δεν θέλει τη γιαγιούλα. Εσύ, ας πούμε, τώρα κατάλαβες ότι η κυρία αυτή έχει δίκιο που κάνει αυτή τη συμπεριφορά. Όχι, αλλά το πρόβλημά της είναι η νύφη της, όχι ότι πήγε τη σοκολάτα. Το πρόβλημα της είναι η νύφη της γενικά. Ναι. Κοιτάξτε να το δείτε. Κοίτα όμως, να πω κάτι. Ας πούμε, η λέξη αυτή που δεν μ' άρεσε είναι που τη λέει καλέ. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Όταν ακούω, ας πούμε, να σου πω καλέ στην πεθερά ή πες την Γεωργία. Κατερίνα, αν δεν θες την πεις μαμά, που το θεωρώ παράλογο να την πεις μαμά, mm-hmm. αλλά πες την. Δεν είναι όλοι ετεθειμένοι να πούνε μαμά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό είπα και εγώ και λέω, μήπως δεν θυμάται το όνομά σου. Ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια, ίσως. Παιδιά, να πω κάτι. Όλα αυτά κερδίζονται. Δηλαδή, ναι. ο άντρας μου λέει τον πατέρα μου πατέρα. Και εμένα. Έχει να πω, αυτό. Το έχω ζήσει. Το έχει κερδίσει αυτό το πράγμα. Αυτή η σχέση έχει δομηθεί έτσι. Για να μιλάει έτσι και η άλλη η γυναίκα, κάτι δεν πάει καλά εκεί. Και το ακούσαμε λίγο ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτή την είπε αυτή. Πες τη γυναίκα σου, είπε στο γιο της, δηλαδή και αυτή δεν μιλάει. Και λέει και το γιο της χάφτα. Άρα ότι και η κοπέ, η γυναίκα δηλαδή, τον επηρεάζει πάρα πολύ για να είναι χάφτα στο γιο της. Για να τον έχει αγκαλιά αυτή. Για μένα τίποτα λέει. Υπέροχο. Το πήρε πολύ από μακριά. Άμα εγώ δεν σε είχα γεννήσει, θα σε είχε αγκαλιά η άλλη. Κατάλαβες. Αυτά και άλλα. Το έχω ξανακούσει αυτό. Σοβαρά. Αυτή την ατάκα ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό. Ποια σε χαίρεται εγώ που σε μεγάλωσα. Α, χαίρεται. 9 μήνες που έχει την κοιλιά της. Παρακαλώ. Πολύ καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Πολύ. Πολύ καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, γλυκιά μου. Ποια είσαι. Είμαι η Ναταλία. Ναι. Είμαι 26 χρονών. Είσαι πολύ χαρούμενη. Α, ναι, είμαι χαρούμενη. Τέλεια. Τι συμβαίνει. Δεν θα έπρεπε. Βέβαια. Λοιπόν. Εννοείται, έτσι πρέπει. Εμένα το θέμα μου είναι, καταρχήν οι γονείς μου έχουν χωρίσει εδώ και 25 χρόνια. Mm-hmm. Έχουν όμως μια πολύ καλή σχέση. Όλοι. Πόσο χρονών είσαι? 26. Άρα χωρίσαν όταν εσύ ήσουν αβρέφος. Ναι, εγώ δεν έχω ζήσει με τον πατέρα μου ποτέ, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε μια καλή σχέση λόγω της μαμάς μου. Τέλεια. Το θέμα μου είναι, η μητέρα μου καταρχήν έχει έναν σύντροφο, το ίδιο και ο πατέρας μου. Απλά του πατέρα μου η σύντροφος είναι αρκετά μικρότερη, πιο μικρή και από μένα. Εμένα αυτό δεν με ενοχλεί. Γιατί εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει. Εννοείται. Απλά τώρα μπαίνει και το θέμα της υγείας, γιατί ο πατέρας μου παίρνει κάποια φαρμακευτική αγωγή ώστε να μπορέσει να είναι στη σχέση εντάξει. Το οποίο του έφερε καρδιακά προβλήματα. Και θέλω να επικοινωνήσω μαζί του το ότι πρέπει να αφήσει λίγο αυτές τις αρχικές απολαύσεις στην ηλικία του. Να σας πω ότι είναι 71. Ναι. Έχει σχέση με μικρότερη κοπέλα από σένα. Ναι. Παλικάρι. Παλικάρι μεγάλο. Παλικάρι. Στέκεται πάρα πολύ καλά αυτό να Ωραία. Το πούμε. Σούπερ. Εντάξει, εφόσον μπορεί, καλά κάνει και μπορεί. Απλά μπαίνει και το θέμα της υγείας τώρα. Εσύ το οποίο πού τις ξέρεις όλες αυτές τις πληροφορίες? Όχι, έχω καλή σχέση με τον μπαμπά μου. Δηλαδή, εκείνος μου το είπε. Εκείνος σου μοιράστηκε το γεγονός ότι παίρνοντας αυτά τα φάρμακα που βοηθάνε... Όχι, αυτό... Τα φάρμακα τα ανακάλυψα πηγαίνοντας για το δεύτερο έμφραγμα, κοιτώντας τις εξετάσεις του και μιλώντας με τους γιατρούς, κατάλαβα ότι παίρνει παραπάνω φαρμακευτική καρδιολογική αγωγή από αυτή που του έχουν συνταγογραφήσει. Ωραία. Τα βοηθήματα, τέλος πάντων. Εμείς πώς ακριβώς θέλεις να σε βοηθήσουμε? Εγώ έχω μιλήσει με τον πατέρα μου. Απλά δεν βρίσκω και το σωστό τρόπο να του πω ότι πέρασε η ηλικία αυτή, πρέπει να βρει μια συντροφιά άλλη και πιο ποιοτική για τα γεράματά του. Πώς να το... Αυτό, Ναταλία μου, Ναταλία, δεν σε λένε? Ναι.
Κορίτσι μου, αυτό θα το κρίνει εκείνος. Δηλαδή, μιλάς για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το γεγονός ότι έχει θέμα με την υγεία του λόγω του ότι παίρνει αυτά τα φάρμακα, θα το έχει με όποια κοπέλα κι αν είναι. Είτε είναι μεγαλύτερη, είτε είναι μικρότερη. Αυτό δεν έχει να κάνει. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επικοινωνήσει ο γιατρός του. Αλλά ο άνθρωπος, αν περνάει καλά με τη σύντροφο που έχει, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να τον βάλεις στη διαδικασία να την αφήσει. Όχι. Δεν θέλω να την αφήσει την κοπέλα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα αυτή η κοπέλα. Εμένα το θέμα μου, τι θα ήθελα, να έχει μία συντροφιά πιο ουσιαστική και όχι τόσο την... Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Όχι, να μην είναι... εσύ θεωρείς ότι έχει αυτή τη σχέση γιατί είναι κυρίως σεξουαλικού περιεχομένου η κατάσταση. Ναι. Θα ήθελες κάτι άλλο. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλεις εσύ. Το θέμα είναι τι θέλει εκείνος. Και αν αυτό που μας νοιάζει είναι η υγεία του, υπάρχει και κάτι που λέγεται ψυχική υγεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας το επιβάλλει κανείς και να μας το ορίσει. Είναι κάτι που ο άνθρωπος από μόνος του το ορίζει. Οπότε εγώ καταλαβαίνω το ενδιαφέρον που έχεις για τον μπαμπά σου και είναι υπέροχο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορείς να κάνεις παρά να κουβεντιάσεις μαζί του να δεις πώς το σκέφτεται εκείνος. Αλλά νομίζω ότι ένας άντρας στα 70 του ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Αυτός φοβάται ότι χάνοντας αυτή τη σχέση με την επαφή με τα νεότερα άτομα, θα γεράσει και ο ίδιος, ότι αυτό είναι που τον κρατάει ζωντανό. Το καταλαβαίνω εν μέρει ότι δεν είναι εύκολο για έναν άντρα να αποχαιρετήσει όλη αυτή την ενεργή ζωή που έχει. Αλλά και εγώ φοβάμαι για την υγεία του, γιατί είναι τώρα τέταρτη φορά. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σε αφήσω τώρα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι μου λες. Αλλά σου ξαναλέω, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας τον άνθρωπο να ζήσει όπως θέλει. Και μόνο ο γιατρός του μπορεί να το επικοινωνήσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τα φάρμακα που παίρνει. Και την υγεία. Ναι. Τώρα όλο το υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος. Καταρχάς θα το πω γιατί δεν κάνω νόημα. Έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος πώς θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Θέλει να το ευχαριστιέται. Φαντάζομαι ότι και οι γιατροί του θα τον έχουν. Θα τον έχουν ενημερώσει. Δεν είναι όμως ότι ξέρει κάτι. Αυτό είναι η τέταρτη φορά. Ωραία. Ξέρετε κάτι, θα σα πω κάτι. Θα πάει ευχαριστημένος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι επιλογή. Θα πάει ευχαριστημένος. Μου λέει η Πινελόπη κάποια στιγμή. Αυτός να είναι καλά, αλλά δεν είναι καλά. Παθαίνει η σχέση είναι 70-20 κάτι. Φαντάζομαι αυτή πάνω στο κρεβάτι με κιθάρες. Αυτός κάτι. Εντάξει. Εντάξει, τον έχουν ενημερώσει, παιδιά. Γιατί αποκλείται τώρα να έχει πάθει 4 φορές έμφραγμα ο άνθρωπος και να μην του έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία σου. Το γνωρίζει. Παίρνει την επιλογή του. Μπορεί σε οδεύει κάτι. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον μπαμπά της Ναταλίας. Το εγκεφαλικό όμως εγώ δεν το γλιτώνω, να ξέρετε. Διότι αύριο κληρώνει ο Γκορκόλης. Αύριο είναι. Ο κ. Γκορκόλης ουδέμια σχέση θέλει να έχει μαζί μου. Ωραία, Πινελόπη, πώς είναι να μην πάρει ποτέ αυτό. Να σου πω κάτι. Θα το πάρει. Θα το πάρω. Θα το πάρω και ας μην το πάρω από εκεί. Θα το πάρω παλού. Έκανε τώρα, Πινελόπη. Θα το πάρει από εκεί, Γκορκόλη. Όχι, όχι, από εσάς θα το πάρω. Αύριο λοιπόν. Κληρώνει το ATV, παιδιά. 14999. Είναι ο φανταστικός αριθμός που στέλνετε μήνυμα ή παίρνετε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση να κερδίσετε το φανταστικό ATV του Γκορκόλη που εγώ τόσο πολύ ποθώ. Και ταυτόχρονα μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε και το Ford, το φανταστικό μας αυτοκίνητο και το Joker, 5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε break. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μη φύγετε. Παιδιά, μεσημεριάτικα! Πόδι! Εγώ πλέον, μόνο headbanking πλέον, μόνο αυτό μπορώ να κάνω πια. Εγώ είμαι εκστασιασμένη που βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, θα το λέω κάθε μέρα, αλλά οι μουσικές, παιδιά, περνάω καλά, δεν ξέρω τι σας είναι. Είναι εξιταριστικές. Τα μισά δεν τα ξέρω, είναι δηλαδή... μουσική που δεν ακούω, ναι, αλλά την ξέρω και συγκορώνομαι, αλλά βάζουν και για μένα κάποια.
πιο έτσι κλασικά. Freddie Mercury είναι για αυτό. Και δίσκο. Με ντροπές. Ειδικά για το δίσκο του Freddie Mercury. Ναι, δίσκο μ' αρέσει και μ' αρέσει ο Freddie από δίσκο. Ναι, ο δίσκο. Την ταινία για τη ζωή του την είδες. Όχι, γιατί δεν μ' αρέσει αυτός. Δες τι θα σ' αρέσει πολύ. Αυτός είναι σαν γυρίνος. Ποιος, καλά δες το. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς τον λένε αυτό, ναι. Ηθοποιό. Ραούλ. Τέλειωσε. Ξέρω, αλλά ήταν πολύ ωραία ταινία. Ναι. Αυτό που δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα, θα με φάει μια μέρα. Κάθε λεπτό της ζωής του, όποιος αγαπάω. Πρέπει να κάνουμε έτσι κάποια σχετική αντίδραση, να ξέρετε. Οπότε... Ω, λες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, απλά αν έχετε ανοιχτή τηλεόρασή σας, αν θέλετε χαμηλώστε ή βάρτε τη στο μυαλό. Όχι, όχι, δεν την έχω καθόλου ανοιχτή τηλεόραση. Τέλειο. Με ποια μιλάω, με ποια από τις κοπέλες μιλάω. Εσείς ποια λέτε ότι είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κρίμα, δεν είναι. Χάσατε. Η μη κρυσταλλία. Λοιπόν. Εσύ ποιο είσαι. Πες μου στο όνομά σου και την ηλικία. Είμαι ο Διονύσης, 35 χρονών. Από Αθήνα. Τέλεια. Ζω μια πιεστική έτσι λίγο κατάσταση και λίγο περίεργη. Πες μας. Λοιπόν, εμένα, να σας εξηγήσω τώρα μια γρηγοράδα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, βασικά έχω πάθει τον έρωτα με την κολλητή της κοπέλας του αδερφού μου. Okay, ναι. Αυτή η κοπέλα έχει δεσμό. Ναι, α, ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Είναι ότι η κοπέλα του αδερφού μου δεν με αφήνει να εκφράσω τα συναισθήματά μου σε αυτή την κοπέλα. Ωραία. Γιατί εντάξει, ότι έχει δεσμό, ας πούμε, εμένα δεν μου λέει κάτι. Μπορώ κάλλιστα να της πω ότι μου αρέσει και να κάνει ό,τι νομίζει εκείνη. Μισό λεπτό, Βρε Διονύση, μισό λεπτό, αρχικά. Αχ, Χριστέ μου. Η κοπέλα με αυτό το παιδί είναι καλά. Από ό,τι λέει, καλά είναι. Εσύ τώρα γιατί θέλεις να μπεις εκεί πέρα και να χωθείς? Δεν χώνομαι. Δεν θέλω να χωθώ. Θέλω να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει μια κοπέλα. Απαγορεύεται να της το πω. Έχει δεσμό, δεν έχει δεσμό. Ναι, αλλά αν δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτή την πληροφορία. Ας μην την κάνει τίποτα. Δεν είπα εγώ να κάνω. Ωραία. Κάτι. Ωραία, ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Η κοπέλα του αδερφού σου είπε ότι έχει το πρόβλημα. Η κοπέλα του αδερφού μου είναι γιατί είναι κολλητές και μετά θα ωραία. Γιατί η κοπέλα, παρέα. Ωραία, η κοπέλα του αδερφού σου λοιπόν τι λόγο έχει στη ζωή σου? Σημαντικό. Γιατί είναι σημαντική η σχέση του αδερφού μου. Με τον αδερφό μου έχουμε τρομερή σχέση. Οπότε γι' αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Απλά είστε ενήλικες άνθρωποι και αν εσύ νιώθεις ότι. Δεν αντέχεις να μην εκφράσεις τον έρωτά σου και το θαυμασμό σου. Ναι. Το θέμα μου είναι ποια είναι η άποψή σου. Είναι σωστό ή δεν είναι σωστό αυτό? Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση σου, αν με ρωτάς. Δεν θα το έκανες γιατί? Η Πενελόπη Αναστασοπούλου τι λέει? Η Πενελόπη Αναστασοπούλου θα σου πει σε λίγο. Εντάξει, Διονύση, γιατί πρέπει να σε κλείσω τώρα. Αχ, Διονύση. Εγώ είπα, παιδιά, η συμβουλή μου είναι. Έχει πάρει κάποιο. Εγώ είμαι η Πινελόπη, καταρχάς, Διονύση. Ναι, χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Να σου πω. Μία ερώτηση θα κάνω. Κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Έχει πάρει κάποιο σήμα από την κοπέλα τη συγκεκριμένη ότι σε θέλει και κοινή? Έχω πάρει, ναι. Βρε, Διονύση, σε ρώτησα κι εγώ πώς είναι αυτή με το αγόρι τη. Δεν μου είπες όμως. Ότι... Είναι καλά, είναι καλά. Ναι, αλλά δεν μου είπες ότι εσύ. Ότι σε να είναι καλά με το αγόρι τη. Καλά, χαζό είμαι κι εγώ να πάω να. Δεν έχει να κάνει με τη χαζομάρα αυτό, συγγνώμη. Πόσο καιρό είναι μαζί με το παιδί αυτή η σχέση, πόσο χρόνο. Κάνα χρόνο. Αλλά δεν τελειώσουμε. Έλα μωρέ Διονύση, αυτά τα λένε από την αρχή, σε παρακαλώ δηλαδή. Λοιπόν, τώρα να σου το... Συγγνώμη ρε Διονύση, τώρα μου τα αλλάζει τα πράγματα. Εγώ σε ρώτησα πώς είναι μαζί του και μου είπες ότι καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, αφού λοιπόν σου έχει δείξει δείγματα. Ναι. Ναι, εγώ θα έλεγα να τη το πεις και να το εκφράσεις. Γι' αυτό σου είπα, τι λόγο έχει η αδερφή του, περίμενε, η κοπέλα του αδερφού σου στη ζωή σου. Γι' αυτό σε ρώτησα και αυτό μετά. Ωραία, σημαντικό μπορεί να έχει, αλλά μπορεί αυτό που μπορεί να φτιάξετε με αυτή την κοπέλα μελλοντικά να έχει επίσης σημαντικό ρόλο στη ζωή σου. Και να είστε μια χαρά. Αυτό το σκέφτομαι κι εγώ. Α, μπράβο. Λοιπόν, επειδή μου τα αλλάζεις τώρα, σε κλείνω γιατί πρέπει να σε κλείσω. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Αν θεωρείς ότι το νιώθεις και ότι και αυτή σου δείχνει δείγματα, εννοείται να το προχωράω. Ναι. Να ξέρεις, εγώ αυτή τη συνομιλία θα τη χρησιμοποιήσω. Τέλεια. Ως ατού για να το κάνω. Καταλαβαίνεις γι' αυτό. Αυτό ήθελες να πω. Το βάρος είναι όλο πάνω σε αυτή τη στιγμή. Ατί μου, τσικό αγόρι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου και τις υπόλοιπες τώρα, γιατί έχουμε άλλες τρεις γνώμες. Φιλιά. Θα τη χρησιμοποιήσω εναντίον σας. Πριν την συνομιλία. Εναντίον μας. Θα δώσω το πρώτο βραβείο άριστης παρεμβατικής ερώτησης. Ευχαριστώ.
Συγγνώμη, τι. Τι, πετούσε τον Αϊτό. Τον ρώτησα εγώ πώς είναι αυτή η σχέση των παιδιών και λέει. Πολύ καλή. Δεν ρώτησε το βασικό όμως. Έδωσε η άλλη σημάδι. Φυσικά και θα το ρωτούσα. Αλλά η ξανθιά. Η ξανθιά σε έκανε ρεζίλη. Μισό λεπτό. Δεν είπε πολύ καλή. Είπε πολύ καλά. Λέει. Στη δεύτερη αυτό φορά. Εμπερι... Δεύτερη. Όχι και την πρώτη το είπε. Είπε λέει. Είπε. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ακούστε. Καλά λέει. Άξι, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ο Διονυσάκης. Είχε μέσα το σχόλιο. Ο Διονυσάκης έδειξε μία συμπάθεια προς το άτομό μου. Μπορώ να το απευθύνω εγώ το λόγο. Ναι. Αυτό το υποκοριστικό. Θέλω να του πω. Μπορώ, παιδιά. Δεν του έδειξε, επειδή είπε. Εσύ σταμάτα από πάνω σου πια. Διονύση, αγόρι μου, κοίτα με λίγο. Άκουσε. Δεν είναι ωραίο να μπαίνουμε ανάμεσα στα ζευγάρια καθόλου. Μισό δεν έχω τελειώσει. Δεν ήθελες να ακούσεις την Πινελόπη. Τώρα το τρίτο γεροκομείο Αθηνών. Σε γνώμη. Από δημένο σε μοντέλο. Εμένα θα ακούσεις. Άκουσε. Δεν είναι ωραίο να μπαίνουμε ανάμεσα στα ζευγάρια. Αν θέλεις να είσαι κύριος και ταυτόχρονα να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, πες της πώς αισθάνεσαι, αλλά μην μπλέξεις και κάνεις παράλληλη σχέση με την κοπέλα, θα το μετανιώσεις. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι σωστό και δεν είσαι κύριος άμα το κάνεις για μένα. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ νομίζω πάλι, παιδιά, ότι η λέξη μπαίνει κάποιος ανάμεσα στο ζευγάρι είναι λάθος, όπως και χθες είχαμε ένα. Δεν μπαίνει κάποιος. Πώς μπαίνει, αυτή δεν θα θέλει. Υπάρχει ένας ελεύθερος άνθρωπος. Το ζήτημα είναι. Δηλαδή, πρόσεξε με, λες και φταίει, μετατοπίζεται το βάρος της ευθύνης σε έναν τρίτο άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με αυτούς τους δύο, ότι μπαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Αντί να είναι στον άνθρωπο αυτό που είναι μες στο ζευγάρι και τα φτιάχνει με έναν άλλο άνθρωπο. Ναι, δεν γιατί μπαίνει αυτός, δεν μπαίνει αυτός, βγαίνει ο άλλος. Εγώ δεν διαφωνώ, αλλά... Θα αυτό. Ωραία. Βγαίνει ο άλλος. Παιδιά, μην μείνουμε σε αυτό. Είπε, αυτό δεν θέλω να χωθώ. Ένας τρόπος, είναι τρόπος ναι, του λέγει. Ναι, γιατί γιατί πας να χωθείς. Δηλαδή, είναι κολλάμε λίγο σε κάτι το οποίο είναι... Εγώ γιατί κολλάω σε αυτά. Γιατί υποσυνείδητα περνάνε κάποια μηνύματα, τα οποία τα θεωρούμε μετά αυτονόητοι όλοι μας. Ναι. Μπήκε στο ζευγάρι. Κάποιες... Ναι, ποιο μπήκε στο ζευγάρι. Μπήκε. Δηλαδή μπήκε μόνη της, γιατί δεν έφαγε φτύση με το ζευγάρι όλο. Ρε παιδί μου. Αμά. Πώς περνάει η ώρα, τι ξημερώνει. Είμαι λίγο έξαλλη αυτή. Είσαι να σκάσεις τώρα. Καλημέρα και καλή βραδιά. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου αγόρι μου, πώς σε λένε. Είμαι ο Ιάκωβος. Ναι, Jacob. Ναι. Ιάκωβος, καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να πω ότι είστε μια πάρα πολύ ευχάριστη παρέα. Ό,τι δώρα θέλεις να τα στέλνεις εδώ πέρα, Πεάνια Μαρκόπουλο. Όσο χρόνο είσαι. Όχι, το εννοώ πραγματικά. Ευχαριστώ. 37. Ποιο είναι το πρόβλημά σου κατευθείαν περιεκτικό και θέλω να κάνουμε βραβείο ταχύτητας. Πες. Είχα και δεν ξέρω αν έχω ακόμη βέβαια μία σχέση εδώ και 5 χρόνια περίπου. Δεν ξέρεις ακόμα μέχρι πριν, ναι. Ναι, μέχρι πριν από 1,5 μήνα, δηλαδή στην ουσία, πριν από 1,5 μήνα έμαθα, και αυτό εντελώς τυχαία, ότι η σύντροφός μου έχει κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου. Συγγνώμη, περίμενε. Έμαθες εντελώς τυχαία ότι η σύντροφός έχει κάνει εγχείρηση αλλαγής φύλου, δηλαδή τώρα τη λένε μπάμπι. Όχι. Δεν ξέρω. Α, συγγνώμη. Περίμενε, όπα, λάθος το πήρα. Α, ότι έχει κάνει εγχείρηση. Τρώμαξα, ρε, εσύ. Νόμιζα ότι είμαστε τελείω του Θεού. Όχι, όχι, δεν σα παρεξηγώ. Προ το Θεό, δεν σα παρεξηγώ. Απλά. Αλλά μην βάρει για να στενάζει. Περίμενε. Ναι. Δηλαδή, ήσουν μια γυναίκα που πριν. Ήταν άντρα. Προφανώ, ναι. Προφανώ. Και το έμαθε τώρα τυχαία. Το έμαθαν πριν 1,5 μήνα τυχαία. Είχαμε τι θα κάνει... πει, μαθαίνω τυχαία ότι η γυναίκα μου πριν είχε κάνει αλλαγή φύλου. Θέλω να το μάθω αυτό. Θα σα εξηγήσω αμέσω και θέλω λίγο τα φώτα σα γιατί. Πολύ δεν ξέρω αν σα έχει τύχει, αλλά ναι. Λοιπόν, είχαμε επισκεφτεί τυχαία έναν γιατρό. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε μία δερματοπάθεια τέλος πάντων στα πόδια. Και από τις εξετάσεις αίματος ο γιατρός μπερδεύτηκε στην αρχή και μου είπε ότι προφανώς είναι λέει για εσάς το πρόβλημα, έτσι. Λέω, όχι, δεν είναι για μένα, είναι για την κυρία. Ναι. Λέω, όχι, αποκλείεται, κάποιο λάθος λέει θα έχει γίνει. Γιατί σύμφωνα λέει με τις κάποιες φορμόνες σε κάποιες ουσίες που μας έδειξε, αυτό είναι σχεδόν απίθανο να υπάρχει γενικότερα, ας πούμε, σε γυναίκα. Θεωρήσαμε ότι ο γιατρός αυτός δεν είναι καλός και επισκεφτήκαμε και το εργαστήριο που κάναμε εξετάσεις αίματος. Και στην ουσία, μόνο που δεν μαλώσαμε με τον γιατρό. Ωραία. Εκεί πέρα. Για και μετά το παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε η σύντροφός μου. Ναι, κλαίγοντας βέβαια και μπροστά στο γιατρό. Και έπεσα από τα σύννεφα. Και έχει 1,5 μήνα που δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει γίνει αυτό. Βέβαια, δεν μου είχε δείξει και σημάδια, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχε μπει ποτέ. Συγγνώμη, είχατε σχέση. 4 χρόνια. 5. Ναι. Ακριβώς, βέβαια. Ναι. 5 είναι συνολικά η σχέση. Είχε μπει ποτέ το διακύβευμα του γάμου και του παιδιού. Έχουμε κάνει πολιτικό γάμο μέχρι στιγμής. Ναι, και υπήρχε, ας πούμε, και συνενούσε και σε μια ενδεχόμενη εγκυμοσύνη.
Το απέφευγε η αλήθεια. Okay, εντάξει. Στην αρχή ήταν κάπως αρνητική. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Ιάκωβε. Ναι. Σε όλο αυτό τον πολύ βασικό κορμό του προβλήματός σου, εσύ πού επλήχθης, πού χαλάστηκες, στο ότι δεν στο έλεγε, στο συμβάν καθ' αυτό, στο ότι πρέπει να διαχειριστείς κάτι καινούργιο που δεν ξέρεις αν είσαι έτοιμος. Έχουν αλλάξει τα συναισθήματά σου. Τα συναισθήματά μου προφανώς και δεν γίνεται να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Εννοείται. Απλά είναι το θέμα ότι φανταστείτε να ζείτε με έναν άνθρωπο 5 χρόνια και ξαφνικά να μαθαίνετε ότι σας λέει ένα τέτοιο ψέμα, τόσο δυνατό. Ένας άνθρωπος που είστε κάθε μέρα μαζί, όλη την ώρα, πιστεύεστε πράγματα. Είναι συγκλονιστικό. Ναι. Από εκεί και πέρα, σκεφτείτε λίγο τώρα ο άνθρωπός σας, δηλαδή η Λουκία που ήσασταν μέχρι τώρα, να σκεφτείτε ότι κάποτε ήταν ο Λουκάς. Ναι. Και ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα σε τι φάση μπορεί να ήταν ο Λουκάς, και ξαφνικά είναι Λουκία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα, εγώ έχω μερικές απορίες πολύ βασικές. 5 χρόνια δεν κατάλαβες τίποτα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα που το ξανασκέφτομαι, δηλαδή σαν ιδέα, μου έδειχνε κάποια πράγματα τα οποία εμένα μου άρεσαν. Δηλαδή, ήταν πολύ, ας πούμε, κυρίαρχη στο σεξ. Ήταν πάρα πολύ κυρίαρχη. Είχε. Γενικότερα μου είχε εκμυστηρευτεί. Ναι. Όταν πολύ κυρίαρχη, δηλαδή, τη άρεσε να είναι γενικότερα να. Τέλος πάντων, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες λόγω της ώρας. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει και σχέση αυτό που λες. Εννοώ, δεν σου δίνει σημάδια, όχι κυριαρχίας, δεν σου δίνει σημάδια ότι ήταν από αλλαγή φύλου. Κοιτάξτε, τώρα αν θεωρηθεί περίεργο, ας πούμε, το ότι μου έλεγε καμιά φορά πάω να παίξω κίνο και γεννούσε με κουπόνι στοιχήματος ή ότι... Ρολάριστο, ναι. Φυσικά και όχι, φυσικά και όχι. Και μου έλεγε ότι το πήρα λέει για σένα, μου έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον, ξέρετε, για να γελάσουμε. Εγώ, και... όσες φίλες έχω που έχουν κάνει αλλαγή φύλου και ήταν πριν άντρες, δεν παίζουν στοίχημα. Κλέκουνε, τους αρέσει να μαγειρεύουνε, έχουν γυναικείες συνήθειες. Η δική σου κράτησε, ας πούμε, το στοίχημα. Όχι, βέβαια. Όσον αφορά το μαγείρεμα, ήταν άψογη. Πραγματικά άψογη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Άλλο είπα. Δεν είπα να μαγείρευε καλά. Είπα ότι μου εκθέτησε ένα στοιχείο ότι. Θα μπορούσε να είναι άντρας πριν γιατί έπαιζε στοίχημα. Άκουσα καλά. Θα μπορούσα, λέω, να το καταλάβω, αλλά τώρα που το έμαθα, μου έρχονται στο μυαλό κάποια flashback και σκέφτομαι παράδειγμα κάποιο, αυτό. Πιο ουσιαστικό flashback. Που δίπλα σου είναι άντρας που έχει κάνει επέμβαση και έχει γίνει γυναίκα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν το κατάλαβες. Ναι. Είναι ανθυποελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες δεν πάει το μυαλό σου. Και μάλιστα σε μια συμβίωση 5 ετών, όχι σε ένα ποτό. Ναι, ίσως ήμουν λίγο τυφλωμένος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, υπήρχαν και κάποια άλλα παραδείγματα. Δεν είναι, ίσως να μην είναι. Δηλαδή, της άρεσε, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, ερχόταν μαζί μας καμιά φορά, έπαιζε. Ναι, πάρα μας. Πολύ. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε και εσείς με τους άντρες. Έπαιζα όλες τις θέσεις. Ναι, αυτή έπαιζε και τώρα. Αυτή και στα 35 της έπαιζε ποδόσφαιρο, ας πούμε, όταν πηγαίναμε καμιά φορά. Ήθελε πολύ να έρθει. Δεν ξέρω. Μου έδειχνε και κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, στο δρόμο, όταν οδηγούσε, πολύ νευρική για γυναίκα. Έχω όλα τα στοιχεία αυτά. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε βουλιάξει το καπό αυτοκινήτου καμιά φορά τα νεύρα σας, αλλά το έκανε και αυτό. Καλαλίμονο. Εδώ κόντεψα να σκοτώσω έναν άλλο οδηγό στο ξύλο. Και μόλις με γνώρισε, έφυγε. Γιατί σου λέει, εντάξει, μην μπλέξω. Αυτά τα θεώρησα στην αρχή σαν δυναμικό χαρακτήρα, η αλήθεια. Αλλά όταν μου το είπε και μετά, έρχονταν σαν φλασχές. Και λέω, αποκλείται η Λουκία μου να είναι, ας πούμε. Πρόσεξε να δει. Η Λουκία σου δεν φταίει σε τίποτα. Ιάκωβε. Το πρόβλημα είναι καθαρά δικό σου. Θα σου συνταγογραφήσουμε, στην καινούργια εκπομπή θα συνταγογραφούμε κιόλας. Το πρόβλημα είναι καθαρά δικό σου, Ιάκωβέ μου, γιατί 5 χρόνια δεν ανείχνευσες βασικά στοιχεία του συντρόφου σου. Μάλιστα. Της συντρόφου σου, του συντρόφου δεν το είπα. Τη συντρόφου. Τώρα δεν ξέρω και πώς θα την ονομάσουν. Η σύντροφος, ο σύντροφος, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς για σένα είναι η σύντροφος. Το πρόβλημα το έχεις εσύ, Ιάκωβε. Από μένα είσαι άκυρος, είσαι αυτό σε τηλεπαιχνίδι. Σε κλείνω και θα μιλήσουν οι άλλες φίλες μου που είναι πιο correct. Ευχαριστώ. Πιστεύεις ότι σε τρόλαρε. Βέβαια. Σε τρόλαρε. Ήταν όμως πολύ αγχωμένη. Το κατάλαβα μετά από λίγη ώρα που με τρόλαρε. Και λέω, άμα είσαι έτσι, ωραία. Γιατί και επίσης τώρα. Γιατί, ναι. Γιατί. Όχι, δεν λες ότι είχε το στοίχημα και ότι ήταν στο δρόμο τσαμπουκά για να καταλάβεις ήταν άντρας πριν. Τώρα θα λέγαμε μεσημεριάτικα κάτι, αλλά δεν κάνει. Ρε παιδί μου, κάτσε μισό λεπτάκι. Εγώ ας πούμε δεν το κατάλαβα αυτό. Αλλά γι' αυτό σε ρωτάω με πραγματικό ενδιαφέρον. Τρεις φίλες που έχουν κάνει αλλαγή δεν έχει καμία σχέση με αντρικά χούγια προηγούμενα. Εντάξει, αυτό το λόγος που δεν έχει σχέση είναι γιατί δεν θέλαν να είναι άντρες. Δεν ήταν άντρες ποτέ τους. Μήπως έχει να κάνει με το χαρακτήρα όμως αυτό. Βέβαια. Δεν είναι στοιχείο ότι μου θύμισε ότι η Λουκία είσαι 5 χρόνια μια γυναίκα που πριν ήταν άντρας και δεν έχεις πάρει πρέφα. Ποιο είναι. Υπάρχει ταινία. Ποια είναι η Χρυσάνθη που τη βλέπαμε μικρή και τρελαινόμασταν που δεν έπαιρνε. Ρε, μια ταινία που ήταν. Ποιο?
Τέλος πάντων, τι σημασία έχει τώρα, ναι. Ναι, στην οποία από τον πολύ του έρωτα ναι, δεν το είδε ναι. στο πρώτο διάστημα της σχέσης τους ότι η γυναίκα με την οποία ήταν δεν ήταν γυναίκα, αλλά μετά το είδε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή ήταν ένας τυφλός έρωτας μηνών, ένα πάθος, ποτέ δεν σκέφτηκε ότι δεν κάνει ολοκληρωμένα έρωτα. Ήταν τυφλός από έρωτα. Και μετά φυσικά το κατά 5 χρόνια. Τζέικοπ, και μας παίρνεις να μας πεις αυτό. Απλά παιδιά, και εμείς σε μια ζωντανή εκπομπή, επειδή και οι άνθρωποι έχουν μια φόρτιση, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι. Μπορεί να έχουμε μια πεποίθηση ότι κάτι είναι τρολ, κάτι μπορεί να μην είναι. Το κοντρόλ τι είπε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή η Σοφία. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω φίλη που να έχει κάνει αλλαγή φίλου. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω. Και γι' αυτό με βλέπετε έτσι, γιατί εγώ τον πίστεψα. Αλλά εγώ δεν είχα απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο ότι δεν έχουν αντρικές συνήθειες. Βέβαια, αυτό δεν είναι κανόνας. Όχι. Δεν είναι κανόνας. Απλώς εγώ έχω άτομο στο μυαλό μου που πραγματικά δεν πάει ο νους. Και εγώ έχω. Και είναι και μια πολύ γνωστή κυρία. Άλλο, παιδιά, άλλο θα σας πω. Ο Ιάκωβος ήταν 37. Αν η κοπέλα ήταν συνομήλικη, ή λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Ακόμα, κατά τη γνώμη μου, από ό,τι ξέρω, έτσι, ας με διορθώσει η τρανς κοινότητα, δεν υπήρχε η δύναμη, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες οι επιστημονικές να ξεκινήσουν ορμονοθεραπείες από πολύ μικρές, ώστε όταν μεγαλώσουν να μην φαίνεται καν ότι είναι άντρες. Τώρα πια, οι άντρες που αλλάζουν φύλο και γίνονται γυναίκες, είναι από πολύ μικρές οι ορμονοθεραπείες και έτσι βλέπεις μια κανονική κοπέλα, χωρίς τραγισμό στη φωνή, έτσι, χωρίς καμία αντρική ορμόνη να έχει προλάβει να εξελιχθεί. Αναπτύσσεται το δικό της στήθος, δεν έχει τρίχες, δεν είχε ποτέ. Οπότε αυτό κάνει ένα κορίτσι. Ποιο κορίτσι? Ερώτηση. Οι κοπέλες αυτής της δεκαετίας έχουν ένα κατάλοιπο από το αντρικό φύλο. Είτε είναι τραγισμός στη φωνή, είτε είναι τραγισμός σε κάποιο ολιγμό, ακούγεται πάντως κάτι διαφορετικό. Ο Ιάκωβος δηλαδή θέλει να με τρελάνει. Γιατί έχω το πρόβλημα τώρα με τον πατέρα μου, έχω και αυτό. Σοφία, δεν υπάρχουν παιδιά που από πολύ μικρή ηλικία, από πολύ μικρή ηλικία μπορεί, σαν αγόρια, να είναι πιο θηλυπηρή, όχι μόνο στην. Στον τρόπο που συμπεριφέρονται και στην εμφάνισή τους. Δηλαδή να μην έχουν πάρα πολλές τρίχες, να μην έχουν πάρα πολύ βαριά φωνή. Να μην έχουν εννοώ μεγαλώνοντας αυτό που λες για τις ορμόνες. Η πετυχημένη δεν... μεταμόρφωση όμως, η πετυχημένη. Καταλαβαίνω τι λες. Τώρα άρχισε να παίζει. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που από μόνοι τους εξ αρχής είναι πιο θηλυπρεπείς. Στην περίπτωση που αυτό ήταν ένα αληθινό τηλέφωνο και όχι ένα. Αυτό συζητάμε. Και δεν έχει σημασία κι αν ήταν, επειδή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Επειδή υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, να πούμε ότι η αγάπη για το σύντροφο δεν έχει φύλο. Αυτό που έχω να πω μόνο εγώ είναι ότι τα ψέματα δεν οδηγούν πουθενά και είναι πολύ λάθος και πολύ κακό γενικά. Όμως μπορώ να φανταστώ και να μπω στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που έχει περάσει αυτή την κατάσταση. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη ιστορία να περάσει κανείς. Οπότε αν την αγαπάς πραγματικά και ήταν όντως ένα αληθινό τηλέφωνο, νομίζω πως θα είναι πάρα πολύ ωραίο να προσπαθήσεις να τα βρείτε ξανά. Και αν έχετε παντρευτεί κιόλας, όπως μας είπες, ένας λόγος παραπάνω. Δεν παντρευόμαστε όποιον να είναι. Σημαίνει ότι με τον άνθρωπο αυτό έχεις κάποια πολύ βαθιά σχέση και ένωση. Εμένα όλες μου οι τρανς φίλες τους θέλουν άντρες και τις έχουν ζητήσει σε γάμο, γνωρίζοντας το γεγονός, Jacob, αγαπημένε μου. Εδώ λοιπόν, δεν είναι αυτό για το παιδί, δηλαδή το ότι αν. Το ξεκαθαρίζουν. Δηλαδή το ψέμα αυτό, όχι, έφτασε σε αυτό το σημείο που ο άνθρωπος αυτός ήθελε να κάνει παιδιά και κρατήθηκε πίσω τη ζωή του μόνο αυτό. Κατά τα άλλα δεν το συζητάμε. Το οποίο δεν τον ένιωξε καθόλου και έλεγε ψέματα. Λοιπόν, 1000 κυβικά ο ένας. 400, κάτσε να δούμε να κάνουμε σύγκριση κυβικών. 1000 κυβικά ο ένας, 450 κυβικά ο άλλος. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Ξέρω που θέλω. Και μιλάμε για άλλα μεγέθη. 21-300 το ένα, 5-650 το άλλο. Φόρτ Πούμα το ένα, Γκουργκόλι το άλλο. Και τα δύο, 14-9-9-9. Και 2-11-2-12-2-130. Και να μας πείτε προβλήματα, αληθινά και όχι. Τρόλ και μη. Είμαστε εδώ για να τα διαχειριστούμε όλοι. Λίγες φορές με νεύρα, λίγες φορές με καλώς. Σήμερα έχω κάνει μακιγιάζ beauty. Πάμε για break. Παιδιά, πήξεις αλήθεια τώρα. Αλήθεια, πήξεις. Εγώ μπορεί να τρελαθώ. Μπορεί και να μην με νοιάζει καθόλου.
Μπορεί να μην με νοιάζει καθόλου. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Να σου πω, το έχεις δει το Fight Club. Ναι. Είναι το τραγούδι της τελευταίας υπέροχης σκηνής. Αλήθεια λες. Κάθονται χεράκι, τότε χεράκι. Τότε μου άρεσε. Και πες, σου άρεσε τότε. Άρεσε μου πολλά, ρες και μου τώρα. Μπορούμε στην καινούργια εκπομπή που θα συνεχίσει ενώ και θα έχει έτσι μια συνέχεια το The Booth, να έχω ένα κομμάτι. Τον Brad Pitt. Παρακαλώ. Όχι, τον Brad Pitt δεν τον θέλω. Μπορώ. Ωραία, τέλεια. Εντάξει λοιπόν, αυτό θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα έχουμε ένα μουσικό έτσι κάτι. Για να κάνουμε τις παραγγελίες. Ένα μουσικό segment. DJ Penelope. Τα δύο τελευταία τηλέφωνα είναι ένα-δύο. Τώρα το αναλαμβάνει η Πινελή. Νικολάκη και Κρυσταλόπη. Πολύ φασαρία κάνεις, Νικολάκη. Νικολάκη, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Κρυσταλόπη λοιπόν, πάμε. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας, τι κάνετε, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Γεια σου και εσένα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είμαι η Σμαράγδα, είμαι 21. Γεια σου, Σμαράγδα, 21. Και γιατί μας έχεις καλέσει? Βασικά, δεν έχω ακριβώς πρόβλημα. Έχω ένα δίλημα. Να, σαν το δικό μας, κοίτα. Κοίτα εκεί. Α, τι ωραία. Δρόμο να διαλέξω. Έτσι δεν πάει αυτό? Αχ, τι ωραία που τα λες. Δεν μπορώ. Για πες τι δίλημα έχεις. Εμείς είμαστε καλύτερες σε αυτό. Δώσε μας διλήμματα. Λοιπόν, ναι. Εγώ έχω μια παιδική φίλη από παλιά, με την οποία δεν σπουδάζουμε στην ίδια πόλη, απλά έχουμε κρατήσει επαφές. Στην πόλη που σπουδάζω, λοιπόν, έχω κάνει καινούργιες φίλες, συμφοιτήτριες κλπ. Και τώρα το καλοκαίρι είπα στην παιδική μου φίλη να έρθει να τη φιλοξενήσω για λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν και ήρθε. Και μία μέρα βγήκαμε για καφέ, τη χάνω για λίγη ώρα και μετά που έρχεται μου λέει ότι βρέθηκα με ένα άτομο, το οποίο υπήρξε μία μικρή ερωτική έλξη επαφή και τέλος πάντων πήγαμε μια βόλτα μαζί και είχαμε μία μικρή ερωτική επαφή. Σου, για να καταλάβω, η κοπέλα αυτή έφυγε για λίγο, είχε μία μικρή ερωτική επαφή και ξαναγύρισε. Ναι, όχι κάτι παραπάνω, απλά γνωρίστηκε με ένα παιδί. Τη ρώτησα... Ωραία, πάμε λίγο πιο γρήγορα, Σμαράγδα. Λίγο ναι, 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 ναι. Τη ρώτησα αν αντάλλαξαν όνομα Instagram κλπ. Μου έδειξε το Instagram του παιδιού. Και εγώ είδα ότι αυτό το παιδί είναι το αγόρι μιας συμφοιτητριάς μου, που κάνουμε πολύ παρέα. Α, οκ, ωραίος. Το δίλημά μου είναι ότι πρέπει να καλύψω τη φίλη μου την παιδική και να μην το πω ότι στην συμφοιτητριά μου ότι έγινε αυτό, ή να προστατέψω τη συμφοιτητριά μου και να της πω ότι ο φίλος της την απατάει. Εσύ έχεις, έχεις ενημερώσει τη φίλη σου ότι αυτό το αγόρι είναι μια άλλη, τα έχει με μια άλλη φίλη σου? Αυτή η φίλη μου το ήξερε, ήξερε ότι ήταν αυτό σε σχέση, σχέση. Αλλά εγώ δεν της έχω πει ότι είναι με φίλη μου γνωστή μου. Αυτό έχω πει ότι δεν το ξέρω το παιδί. Για τη συμβουλή μικρή σημασία έχει. Mm. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν αυτοί στο μέλλον τους. Αμάς μας ενδιαφέρει ότι όταν καθυστερείται μία κοπέλα εν αγνία της, είναι εγκληματικό, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν μια κοπέλα είναι σε μια σχέση και είναι μόνη της στη σχέση, γιατί ο άλλος κάνει διάφορες τζιρτζάντζουλες, ναι, καλό είναι να ενημερώνεται η κοπέλα αυτή, να απελευθερώνεται για να μπορεί και εκείνη να πάει τη ζωή της παρακάτω. Ελεύθερη να πάει παρακάτω, να κάνει τις επιλογές της και να βρει ένα σύντροφο που της αξίζει. Οπότε θεωρώ πως. Εγώ θα το έλεγα, αν με ρωτάς. Και εγώ θα το έλεγα. Ναι, για να προστατέψεις την φίλη. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις και να πεις καν για το όνομα της κοπέλας με την οποία πήγε. Και πόσο μάλλον ο τρόπος που το έκανε. Δηλαδή, είναι ένα θέμα να ερωτευτείς μια κοπέλα κατά τη διάρκεια μιας σχέσης και να κάνεις σχέση και ένα άλλο να κάνεις ξεπέτες. Γιατί αυτό είναι ξεπέτα που μου περιέγραψες. Αυτό είναι επικίνδυνο και για την υγεία του ανθρώπου που δεν ξέρει τι του συμβαίνει στη σχέση του μέσα. Καταλαβαίνεις τι λέω? Ναι. Και αν με ρωτήσει πώς το έμαθα η συμφοιτητριά μου, εγώ τι θα πω? Θα πω ότι είναι με φίλη μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα έκανα ένα πολύ ωραίο πρόλογο του τύπου ότι έχει πέσει στην αντίληψή μου ένα γεγονός πολύ συγκεκριμένο. Ναι, θα ανέφερα ότι ενδεχομένως έχει γίνει με φίλη, γιατί ξέρεις, πολλές φορές υπάρχουν γυναίκες που στρέφονται εναντίον, αν πας να τους πεις κάτι για το αγόρι τους. Πες ότι εγώ το κάνω καθαρά για λόγους. Μπορείς να βάλεις να δουν και την εκπομπή. Έχω να σου δείξω κάτι. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα θέμα δηλαδή, με αυτό και νομίζω πως θα ήταν πολύ ok αυτό, ότι θεωρώ ότι έγινε κάτι το οποίο είναι εις βάρος σου και όπως θα ήθελα και εγώ να μου το πούνε, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω. Δεν ξέρω αν διαφωνεί. Δεν διαφωνώ, τώρα θα το συζητήσουμε βέβαια. Φαντάζομαι ότι φοβάσαι ότι θα έρθει σε δύσκολη θέση με μία από τις δύο φίλες σου. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, αυτό. Είμαι σε πολύ λεπτή θέση και... Αλλά ξαναλέω, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το τι θα θέλαμε εμείς από τους φίλους μας να κάνουν σε εμάς. Ναι. Δηλαδή, εσύ
τι απαιτήσεις συσσαγωγικά θα είχες από μία φίλη σου, αν μάθαινε κάτι τέτοιο. Δεν θα το θέλεις, δεν θα θέλεις να το μάθεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το μάθω, να μην κάθομαι κάπου. Γιατί άσκοπα. Και η φίλη σου δεν ξέρει ότι το παιδί αυτό έχει σχέση και ότι είναι με μια άλλη κοπέλα. Δεν είναι ότι. Κατάλαβες. Κάντο όπως θα ήθελες να το κάνουν και για σένα. Σ' αφήνουμε ναι. Γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Μην ενακούσεις και το άλλο δίδυμο. Εντάξει, γεια σου, Μαράδα. Γεια σου, γεια σου. Δύσκολο, ε. Ναι, πολύ, γιατί μπαίνει, είναι ανάμεσα σε δύο φίλες τώρα. Ναι, κοριτσιά. Καταλαβαίνεις ότι, ξέρεις, μπορεί αυτό να είναι πολύ επικίνδυνο που πολύ έχει κάνει. Η μία θα σκυλιάσει, γιατί δεν μπορεί για αυτό, και να δεσθεί. Όχι για αυτό, για το πρακτικό κομμάτι. Για το αγόρι, λες εσύ. Ναι, αυτό καλά, τώρα έχει να κάνει, συγγνώμη, με ένα μυστικό που κάποιος ξέρει και δεν ξέρει να το πει, γιατί το είχαμε κουβέντα ναι. Αυτό. Όλη η ζωή έτσι κυλάει. Ναι, πραγματικά. Αυτή όμως τι να πει που δεν θα μπορεί να πει, θα της πει, από πού το έμαθες. Θα πρέπει να πει. Δηλαδή θέλω να πω. Μας ρώτησε και της απάντησα. Το ότι στρέφεται εναντίον, πολλές φορές ή μπορεί να κατηγορήσει την ίδια την κοπέλα, να της πει ότι της βάζει λόγια, ότι θέλει. Γι' αυτό λέμε να κάνει ένα σωστό πρόλογο, ένα καλό πρόλογο, γιατί όταν φαίνεται αν κάποιος λέει ψέματα ή ένα χιδόλο την ώρα που το λέει, έτσι. Δηλαδή, αν έρθω εγώ και σου πω, κοιτάξτε να δεις, Σοφάκη, σε έχω έννοια, έχει πέσει στην αντίληψή μου αυτό. Θα ήθελα και εμένα να μου το πούνε ναι. αν μου συνέβαινε το ίδιο και στο λέω με πολύ αγάπη και κάντε ό,τι θες την πληροφορία. Ναι, αλλά συνήθως δεν λες ότι σε αυτή την περίπτωση πας αυτόν και του λες θα της το πεις εσύ ή θα της το πω εγώ. Ναι, ενδεχομένως, αλλά δεν είπε ότι ξέρει, τον ξέρει, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν μου έδωσε αυτή την πληροφορία. Εγώ έχω αν κατάλαβα τώρα γιατί είμαι λίγο διασπασμένη. Mm-hmm. Με τη Σοφία λέγαμε προθέσει, ας πούμε, ξέρεις τι, έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν πρέπει να το πεις γιατί θα με εκθέσεις. Αυτή η σχέση είναι μόνιμα στη ζωή. Με θυμάμαι το σχολείο να ξέρω μυστικά εναντίον μου και να μου λέει άλλος, ναι, αλλά δεν πρέπει να το πεις. Ή να λέω κάπου σε κάποιον κάτι, να του λέω, κοίτα να δεις, είναι αυτό, αλλά αν το πεις ότι το έμαθα, θα εκτεθώ. Γιατί θέλω να τον προστατεύσω. Γιατί θέλει να με προστατεύσει, είναι φίλος μου. Και λέει, κοίταξε, δεν μπορεί να λένε αυτό πίσω από την πλάτη σου και να μην το ξέρεις. Λέω και τώρα που το έμαθα, τι κατάλαβα. Αλλά κατάλαβες τι λέω. Η αλήθεια είναι ότι όταν πας να πεις ένα μυστικό, δεν μπορεί να μην το φτάσεις μέχρι τέλους. Δηλαδή, προσπαθούμε λίγο να βρούμε. Τι θα κάνεις εσύ όμως. Σου λέω εγώ, ναι. Κρυσταλία, η Πινελόπη λέει τα χειρότερα για σένα και είσαι στο δύο καμαρίνι. Και εσύ είσαι πολύ φίλη μου, είσαι αδερφή μου. Και δεν το αντέχω αυτό, αλλά μην το πεις. Εσύ τώρα ξέρεις την αλήθεια για την Πινελόπη. Εμένα με εκτιμάς που σου είπα γιατί δεν είναι σωστό να κάθεσαι με κάποιον που δεν σε θέλει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε στην Πινελόπη ούτε σε μένα. Τι ζωάρα. Ναι, αλλά περίμενε, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια. Ποιο. Αν δεν το πεις. Τον πιστεύεις 100%. Ναι, αυτό ναι. Η σχέση μετά είναι πολύ περίπλοκα. Όχι, λέμε, συγγνώμη, δεν είναι φίλες. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή είναι έχει φίλες. Δύο φίλες. Είναι ανάμεσα σε αυτές τις δύο φίλες, οι οποίες τα έχουν ουσιαστικά με το ίδιο αγόρι. Δεν ξέρει, δεν τα έχει. Αυτό είναι το θέμα. Έχει πολύ άλλο τηλέφωνο. Τα λέω γρήγορα. Καταλαβαίνω τι που λες έχει να κάνει. Άκουσα άλλο τηλέφωνο. Όχι, εντάξει, πάμε. Είμαστε οι Σοφίες Μουρτίδου. Είμαστε εδώ για σένα. Η Κουτίδου. Ναι. Με ακούτε? Πολύ. Ωραία. Είμαι η Δήμητρα, 23 χρονών. Εμείς είμαστε η Έχω... Σοφία. Χάρηκα πολύ, χαίρομαι πολύ που σας μιλάω. Δήμητρα, ναι. Έχω μία σχέση με ένα παιδί εδώ και 6 μήνες. Όλα καλά, όλα ωραία. Πριν από κάποιο καιρό, πριν από κάποιες μέρες, πήγαμε διακοπές. Και... Είχαμε έναν καυγά τέλος πάντων και τις πολλές φορές ξανά μου ανέφερε την πρώην του. Γενικά την αναφέρει, όμως ήταν το αποκορύφωμα εκείνη τις ημέρες τέλος πάντων. Με συγκρίνει πάρα πολύ άσχημα μαζί της. Πόσο καιρό είστε μαζί? Ορίστε. 6 μήνες είστε μαζί? Ναι. Και γιατί χώρισε με την πρώην? Γιατί παρέθηκε. Έτσι μου είπε. Mm-hmm. Και επειδή αυτή, τέλος πάντων, διάφορα πράγματα, βαρέθηκε κατά κύριο λόγο, όπως ξέρω. Και τέλος πάντων. Αλλά σου την αναφέρει σαν ένα πολύ θετικό παράδειγμα από ό,τι κατάλαβα και νιώθω ότι σε συγκρίνει μαζί της. Όχι, όχι. Α. Μου την έχει αναφέρει και ως άσχημο παράδειγμα ότι του έχει χαλάσει και το αμάξι πολλές φορές σε καυγάδες και σχετικά. Με το κλειδί. Έχει δημιουργήσει βαθούλωμα τίποτα. Όχι, το έχει χαλάσει το δάμι. Εντάξει, απλά πράγματα. Ναι. Και τέλος πάντων αναφέρει. Αν είχε θάψει κρυστάλλο, να αντικαθίσετε. Δεν είναι τίποτα. Για πού είσαι κάπου. Ναι. Αυτό το είπα. Ωραία. Άρα, εσύ, το θέμα σου ποιο είναι τώρα, πώς αισθάνεσαι? Δεν αισθάνομαι καλά, γιατί εκτός από την πρώην του, αναφέρει και τον δικό μου πρώην. Και
Πιστεύεις ότι τρέφει αισθήματα για αυτήν. Τώρα το δικό σου πρώην. Ορίστε. Πιστεύεις ότι τρέφει αισθήματα για την πρώην του. Δεν νομίζω, αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Γιατί μου έχει πει και πολύ άσχημα λόγια για αυτήν. Εμένα το πρόβλημά μου είναι και ότι την αναφέρει αυτήν και παίρνει μπάλα μαζί και τον δικό μου πρώην. Ενώ δεν θέλω να τον αναφέρει, γιατί το έχω εξηγήσει ότι κάποια άσχημα περιστατικά που είχαν γίνει. Ρε Δημητρούλα, σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ναι. Άσε τώρα τι λέει. Εντάξει, τι νιώθεις. Νιώθεις ότι παρόλο που σου λέει και αρνητικά, γουστάρει να την αναφέρει. Ναι, γιατί το έχω πει ότι με ενοχλεί. Άλλο λέω. Δεν ρώτησα αυτό. Λέω ότι την αναφέρει και αρνητικά. Λες, λέει και χούγια της κακά. Αλλά εσύ νιώθεις ότι θέλει να λέει το όνομά της να τη θυμάται. Το νιώθω λίγο μια δική. Μετά από ένα σημείο, δηλαδή μετά τις διακοπές μας, γιατί στις διακοπές πρέπει να πας για να χαλαρώσεις. Όταν αναφέρει ξανά ένα άτομο του παρελθόντος, δεν νιώθεις και καλά. Με τι συχνότητα, ρε κορίτσι μου. Σχεδόν κάθε μέρα. Είτε με κάποιο κακό, είτε με κάποιο καλό. Συνέχεια να αναφέρει. Να, αυτό το ποτήρι το χρησιμοποιούσε και οι άλλοι. Αυτό όχι. Ήταν πολύ καιρό μαζί της. Ήτανε. Δηλαδή ήταν μια σχέση ζωής που λέμε. Όχι, δεν ήτανε. Αλλά δεν ήτανε πολύ καιρό μαζί. Ήτανε πριν πολλά χρόνια. Πριν όμως βγει με εμένα και έχουμε σχέση, ήταν μαζί της, είχε κάποιες, πώς το πω, ενώ αυτή είχε άλλη σχέση με κάποιον άλλο. Ωραία, τι θες τώρα ρε Δήμητρα, για πες λίγο για να δούμε τι θα κουβεντιάσουμε. Ναι. Τι θέλεις. Δεν ξέρω τι να κάνω, να πω κάτι για να σταματήσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να ρωτήσω για τον πρώην σου, τι λέει. Μήπως έχει κάποιο θέμα με τους πρώην γενικότερα. Αυτό που είπες, τι λέει δηλαδή για το δικό σου πρώην. Μου λέει, μου αναφέρει τα άσχημα περιστατικά που είχαμε περάσει με τον πρώην μου. Εντάξει. Το οποίο πώς τα ξέρει, του τα έχεις αναφέρει εσύ άρα. Ναι. Ναι. Άρα και οι δύο μιλάτε για τους πρώην. Ωραία. Άρα εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τώρα, επειδή φάγαμε πολύ χρόνο στο τηλέφωνο, θα τα ακούσεις όλα από τις τέσσερις μας. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Για πολλά. Yeah. Λοιπόν. Κλασική περίπτωση. Μπράβο, ρε, Σουτιά. Πες τα. Παιδιά, πρέπει να βάλουμε μικρόφωνο στη Σουτιά επάνω. Να την έχουμε λοιπόν, σε ένα τζάμι εδώ και να δεν είναι. Δεν θέλω να τη δει ο κόσμος. Δεν θέλω. Πρέπει να υπάρχει αυτό το μυστήριο. Πώς ήταν η κατάσταση του Τσάρλι. Μίλα λίγο. Να είναι κάτι σαν τον Τσάρλι. Α, μια καρέκλα έτσι. Αυτό ήταν, στον αστυνόμο Σαΐνη. Σωστό. Ένα χέρι. Στην γάτα. Για πείτε τώρα. Παιδιά, αυτό θα γίνει. Και Χρυσάνθη θα έχει βάρη εδώ. Έτσι. Παιδιά, ο τύπος αυτός είναι κλασική περίπτωση αγοριού που θέλει να σε πικάρει και να σου σπάσει τα νεύρα επειδή έχει καταλάβει ότι αυτό το σκηνικό σε ενοχλεί. Υπάρχουν. Αλήθεια. Ναι, υπάρχει. Ένα συμπέρασμα αυτό. Σωστό. Ένα συμπέρασμα. Είναι ένα συμπέρασμα. Δεν έχω αυτό, δεν μπορώ να το πω σου πια. Δεν μπορούμε. Μπορούμε να το πούμε. Αλήθεια, αυτό καταλάβατε. Ναι, υπάρχει. Και αυτό μιλάει έτσι για να σπάει. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που όταν τσακώνονται μαζί σου, σου λένε. Ναι, και να σου πω, ο πρώην σου έτσι. Έτσι του μίλησε του πρώην σου ή γιατί ξεχώρισε ο πρώην σου. Υπάρχουν αυτοί, είναι είδος. Αλήθεια. Υπάρχει ναι, αυτό. Εγώ νομίζω ότι τη θέλει. Όχι, έχουν χωρίσει λίγο πολλά χρόνια. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν ένα σημείο αναφοράς αυτόν, το πιο πιθανό να τον έχει χωρίσει αυτή. Άλλη α, μπράβο, και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Σίγουρα τον έτζασε. Είπε ότι αυτός τη χώρισε. Ναι, ότι και καλά την παρέχει. Ναι, καλά, αυτός το λέει αυτό. Αυτό προφανώς δεν μπορείς να το μάθεις εσύ. Άρα εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτήν. Αυτός και δεν ξέρουν εδώ τα κορίτσια του Δεμπού, θα σας πούμε. Επίσης, μπορεί και να την προειδοποιεί. Μπορεί και να την προειδοποιεί ότι θα γίνει και αυτή πρώην αν συνεχίσει. Σαν την πρώην. Όπως και να έχει αυτή. Είναι σημάδι χαρακτήρα. Δηλαδή, ένας φαντασιόπληκτες. Ναι, μόνες τους. Ένας άνθρωπος που θέλει να σου πάει τα νεύρα χρησιμοποιώντας την πρώην του, δεν έχει πολύ καλό. Ούτε ενδιαφέρον. Ναι, είναι λίγο. Μιλάει για καλό και για κακό. Τι πρίξιμο είναι αυτό με την πρώην, και για καλό και για κακό. Είναι σαν να μην δεν έχει φαντασία λίγο να κάνει κάτι άλλο, ας πούμε. Να κοιτάξει πώς θα κάνει τη σχέση καλύτερη και όχι χειρότερη. Αυτό πρέπει να σκεφτείς λίγο. Η συχνότητα παίζει ρόλο. Τώρα, αν είναι σε καθημερινή βάση, παιδιά, να συζητάς. Γιατί είπε. Εγώ γι' αυτό ρώτησα. Αν είναι μια σχέση ζωής, ίσως δεν είναι περίεργο να αναφέρει. Δηλαδή, μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να ήταν οικογένεια που λέμε. Τώρα να αναφέρει κάθε μέρα έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν υπάρχει πια στη ζωή σου και σε έναν άλλο άνθρωπο, σίγουρα είναι. Και δίνει τον πρέπει και έτσι. Και εκτός κι αν η Ford Puma κοινό λέτσι. Εκτός κι αν ναι, το. Εκτός κι αν αυτό το Ford Puma. Λοιπόν, μπέμπα μπλόμ, είχε μπλόμ. 14-9-9-9 για Ford Puma και Daytona. Πάμε για break. Δεν ξέρουμε τι τραγούδι θα γυρίσουμε, παιδιά, δεν ξέρω.
ξέχασα το Ιλιέρ. Ξέρετε ποιο, έτσι που είστε καιρό καιρό. Ξέρετε ποιος μου θύμισα. Το Χιου Χέφνερ. Να βάλεις όμως και μία κόκκινη ρουμπίτσα. Δεν μπορώ. Μου είναι έτσι. Και είναι όλες θεές τριγύρω του και αυτές είναι άλλα. Μου να κουμπάει. Ήταν. Ναι, ήταν. Ήταν. Πες και συνεχίζουμε σε αυτό το κλίμα. Τι να σας πω, οι τηλεφωνικές παιδιά είναι σήμερα, δεν ξέρω, η νύφη με το χάφτα, ο κύριος που είναι 71-25, σας κόρη είναι αυτό, ο άλλος που θέλει να το πει για την κολλητή του αδερφού, αλλά δεν το λέει. Η χαρά δεν τον αφήνει. Ναι. Ο Διονύσης ο άλλος που λέει δεν θέλω να χωθώ, αλλά να θέλω. Ο Ιάκωβος που είχε το θέμα που ήταν σχεδόν τρολ. Η Σμαράγδα 21, ξέρω ότι... Ξέρω ότι. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Και η Δήμητρα μιλάει για πρώην αυτό. Και ψηφίζουμε. Παιδιά, ο Χάφτας. Ξεκάθαρα, Χάφτας. Χάφτας, 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 Χάφτας. Σχολάμε, σχολάσαμε. Break, break. Διάλειμμα. Πήγαμε. Τα λέμε αύριο. Γεια. Γεια. Τσάω. Όπα, για κάτω στο πάλι. Τι ωραίο.